πάλι εδώ παρέα. Σε όλα θα μιλήσουμε με το θέμα. Γιατί ο σκύλος μου τρώει λιγότερο όταν κάνει ζέστη. Στις υψηλές θερμοκρασίες η συμπεριφορά του σκύλους μας αλλάζει όπως και τη δική μας. Τους ζεστούς μήνες είναι πολύ σημαντικό να ζει σε δροσερό περιβάλλον και να έχει πρόσβαση σε νερό. Μία από τις παρενέργειες της αυξημένης θερμοκρασίας είναι η απώλεια όρεξης. Θα έχετε ίσως παρατηρήσει πως προτιμά να τρώει το φαΐ του νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος έχει μειωθεί. Δεν χρειάζεται πανικός, υπάρχει εξήγηση. Ένας βασικός λόγος που ο σκύλος μας τρώει λιγότερο το καλοκαίρι έχει να κάνει με το μεταβολισμό του. Όταν τρώει παράγεται θερμότητα, κάτι που δημιουργεί δυσάρεστο συνέστημα. Οπότε ο σκύλος μας τρώει λιγότερο για να επιβραδύνει τον μεταβολισμό του. Το φαινόμενο παρατηρείται σε σκυλιά που μένουν εκτός πισού και είναι εκτεθειμένα στις υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι λόγοι που ο σκύλος μας μπορεί να τρώει λιγότερο από την τροφή του. Πρώτον, ξαφνικά κάτι από το περιβάλλον του τον έχει στρεσάρει. Δεύτερον, μείωση άσκησης. Αν για οποιοδήποτε λόγο μειώσετε την άσκηση του σκύλου σας, αυτό μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ποσότητα τροφής που καταναλώνει. Τρίτο, κάποιος του δίνει κρυφά λιχουδιές. Τέταρτο, έχετε αλλάξει την τροφή του πρόσφατα. Πέμπτο, παθολογικές αιτίες με συμπτώματα όπως έλλειψη διάθεσης. Διάρρεια μετά επιθετική συμπεριφορά. Απαιτούνται επίσκεψη στην αγκρινία. Έχει παρατηρηθεί πως το καλοκαίρι, αν βρέξετε λίγο την ξηρή τροφή, ο σκύλος τρώει περισσότερη όρεξη.